πιο μεγάλη στιγμή του Προμηθέα. Η πιο μεγάλη στιγμή δικιά μου, όταν είχα τη χαρά να λάβω πρόεδρο σε αυτή την ομάδα, εκείνη τη στιγμή. Ήταν η πιο μεγάλη στιγμή στη ζωή μου. Αυτή είναι μια απλή συνέχεια. Αυτή είναι η πιο μεγάλη στιγμή του Προμηθέα όμως, ναι. Ο Προμηθέας είναι πριν δύο χρόνια ήταν στο τοπικό, σήμερα στην Α2 και έρχεται, συνεχίζει, είναι, βάζει τις βάσεις και ακόμη και πιο καλή. Βάζουμε τις βάσεις για πιο βαθιές ρίζες. Γι' αυτό βάζουμε πιο βαθιές ρίζες, όχι πιο μεγάλα σκαλιά. Πού αφιερώνεται αυτή την άνοδο? Η άνοδος αφιερώνεται πρώτα απ' όλα στο κουράγιο των παικτών, των προπονητών, να διανύσουν 14.000 χιλιόμετρα σε μια περίοδο. Και φυσικά στην αγάπη του κόσμου, που γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομάδα, σε αυτούς, σε αυτούς. Και να πω και κάτι άλλο που θα ήθελα να αφιερώσω, το μισό μας πρωτάθλημα τουλάχιστον, για να είπω όλο το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να το φιλήσω τώρα να το αφιερώσω όμως στην ομάδα του Στρατονίου, που έπαιξε όπως πρέπει να παίζουν όλες οι ομάδες, και συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα. Η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη φέτος από πέρυσι, σας βλέπουμε, είστε πολύ συγκινημένοι. Η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη φέτος, ναι, η χαρά μεγαλύτερη, και χαίρομαι γιατί είχαμε ένα γήπεδο γεμάτο, ένα γήπεδο επαλμό, και είχαμε και 200 παιδιά να φωνάζουν Προμηθέας, γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Με το χέρι στην καρδιά, όταν είσαστε 2 βαθμούς πίσω και οι αγωνιστικές μειώνονταν, πιστεύω ότι θα έρθει 10 Μαΐου και θα επανελθείτε τόσο. Με το χέρι στην καρδιά θα σας πω ότι πίστευα και σας το είχα ξαναπεί αυτό. Τον Νοέμβριο είχα πει το εξής και το είχα πει μπροστά σε κόσμο. Θυμηθείτε, την τελευταία αγωνιστική θα παίρνουμε το πρωτάθλημα μόνο με νίκη. Τόσο το πίστευα και τόσο πίστευα όλοι.